Ξεκίνησαν σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία. Πάμε σε αυτό το θέμα και πάμε στον κύριο Θανάση Πασίση, τον υπεύθυνο τύπου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας στο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Κύριε Πασίση, καλή χρονιά να έχουμε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, και σε εσάς καλή χρονιά. Καλή δύναμη, καλή δύναμη σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Αναφορικά με την εικόνα που έχετε σήμερα από τα σχολεία του Ηρακλείου σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, στο κομμάτι των απουσιών, τι επικράτει? Ναι, κοιτάξτε, αν και ανοίξαμε σήμερα εν μέσω της λεγόμενης τριδημίας, COVID, γρήπη, RSV, τα μηνύματα ήταν αισιόδοξα, δηλαδή δεν είχαμε την εικόνα που είχαμε πριν κλείσουμε για τις γιορτές των Χριστουγέννων, που από τον Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο ταλαιπωρηθήκαμε με ιώσεις και εμείς και οι μαθητές, να λείπει το 1 τρίτο, τα 2 τρίτα κάθε φορά από κάθε τμήμα. Ξεκινήσαμε με τις λιγότερες δυνατές απουσίες, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο, ενώ λείπανε 15 με 20 παιδιά κάθε μέρα από τον Νοέμβριο στο Δεκέμβριο. Ναι. Σήμερα είχαμε 2-3 απουσίες που δεν είχαν και σχέση με γρήπη. Κάποιοι γονείς είχαν ιώσεις και προφυλάσσονταν. Αυτό βέβαια, ξέρετε, δεν σημαίνει ότι έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Πιθανότατα να. Όχι. Μάλλον το τώρα πιο πιθανό σενάριο. Σωστά. Θα χειροτερέψει η κατάσταση. Ξεκινάει που θα αρχίσουμε να συγχρονιζόμαστε, να μαζευόμαστε. Θα είναι πιο λέει τώρα δύσκολα τα πράγματα. Η Υπουργός Παιδείας ότι δεν έχει τεθεί έτσι στο επίκεντρο των συζητήσεων η επαναφορά της μάσκας. Και λέω εγώ και θέλω και την άποψή σας, μήπως θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε για αυτό το μήνα τον δύσκολο, τον πολύπλοκο? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει στους γονείς ότι προαιρετικά τα παιδιά μπορούν να φορούν μάσκα και πολλοί εκπαιδευτικοί από το σχολείο μου φοράμε μάσκα στη διάρκεια των μαθημάτων. Τώρα και ειδικά αν κάποιο παιδί δεν νιώθει καλά ή έρχεται μετά από απουσία 5 ημερών, 3 ημερών, συστήνουμε να φορούν τη μάσκα προς αποφυγή. Αλλά εντάξει, και η υποχρεωτικότητα πάλι από την άλλη πλευρά δεν είναι και τόσο καλό. Το ζήσαμε, είναι λίγο επώδυνο και για τους μαθητές και για τους δασκάλους. Σωστό, αυτό είναι μια αλήθεια. Αερίζουμε τους χώρους, τηρούμε τα μέτρα αυτά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όσον αφορά τις προηγούμενες εγκυκλίους και τα ΦΕΚ, τα ίδια είναι και τώρα. Κλείσιμο χεριών, παραμονή στο σπίτι σε ενδεχόμενη ασθένεια, να ακολουθούμε τις υποδείξεις των ειδικών. Κύριε Βασίλη, να εμπιστευόμαστε τον εμβολιασμό. Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο που στέκεστε στον εμβολιασμό. Γιατροί δεν είμαστε, ωστόσο, καλό δεν είναι να προτρέψουμε λίγο τους γονείς να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς σε περίπτωση που υπάρχουν κάποια συμπτώματα, αλλά ο γονέας παίρνει την απόφαση και πηγαίνει το παιδάκι στο σχολείο? Δεν είναι όμορφη να υπάρχει αυτή η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές? Υπάρχει συνεργασία με τους γονείς και περισσότεροι γονείς ακούνε τις συμβουλές μας. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που μπορεί να έρθει κάποιο παιδί, είτε δεν το προσέξανε και να αναγκαστούμε να πάρουμε τηλέφωνο, να απομονώσουμε το παιδί να πάρουμε τηλέφωνο στο σπίτι, να έρθουν να το πάρουν. Στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχει πλήρη συνεννόηση και κατανόηση μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Λοιπόν, εγώ κρατώ ότι δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα σήμερα πρώτη μέρα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τέθηκε και το θέμα αν θα πρέπει να ανοίξουν βέβαια τα σχολεία σήμερα. Αν έπρεπε να ανοίξουν τα σχολεία σήμερα, η επίσημη θέση σας ποια είναι? Η προσωπική μου θέση, αλλά και του συλλόγου, αλλά πιστεύω και όλου του εκπαιδευτικού κλάδου. Έτσι, το σχολείο πρέπει να λειτουργεί διαζώσεις. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μας. Ζήσαμε τα 2 χρόνια της πανδημίας στην τηλεκπαίδευση. Περισσότερα ήταν τα κακά παρά τα καλά που αποκομίσαν. Ήταν μια εμπειρία βέβαια που χρειάζεται και η τεχνολογία κάποια στιγμή να χρησιμοποιείται. Έτσι, αλλά σε αυτό το μέγεθος και σε αυτή τη διάρκεια που είχε, περισσότερο κακό κάναμε στα παιδιά. Πολλά παιδιά δημιουργήσαμε μια γενιά με πολλά ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα, ζητήματα και αυτά τα αντιμετωπίζουμε ειδικά στα πρωτάκια, στα δευτεράκια από τη μετάβαση από την υπηαγωγή στο δημοτικό. Που ξεκίνησαν το σχολείο τους με αυτές τις συνθήκες. Δεν προσαρμόστηκαν εύκολα στο σχολικό περιβάλλον. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Απλώς αν με επιτρέπατε κάτι. Βέβαια, ελάτε, ναι, κύριε Πασίση, πείτε μας. Αν δεν σας τρώω χρόνο. Καθόλου, πείτε μας. Σχετικά με τις απουσίες, σύμφωνα με το Υπουργείο, οι μαθητές μέχρι 5 μέρες δικαιολογούνται απουσίες. Καταχωρούνται, αλλά πώς το λένε, καταγράφονται, αλλά δεν καταχωρούνται. Δεν ισχύει όμως δυστυχώς το ίδιο και για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές συναδέλφους και συναδέλφισες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να πάρουν μέχρι 5 μέρες άδεια σε περίπτωση ασθένειας από COVID. Σε περίπτωση ασθένειας από γρήπη δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, παίρνουν κανονικά αναρωτική άδεια, αλλά δυστυχώς χάνουν μέρος του μισθού τους. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα στις μέρες μας.
έτσι να μην έχουν την ίδια κάλυψη κατά κάποιο τρόπο και εκπαιδευτική. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα παράπονο που εκφράζουμε και είναι και θέση του κλάδου. Θα το δούμε το θέμα, κύριε Πασίση. Να εισακουστούν κάποια στιγμή. Να εισακουστεί, βέβαια. Την καλησπέρα μας, ευχαριστώ πολύ.